Προβλήματα και έντονη ανησυχία προκαλεί η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα σε περιοχές της Θεσσαλίας και της στερεάς Ελλάδας. Σε αρκετά χωριά του νότιου Πηλίου, όπως το Χόρτο που και βρισκόμαστε, ο μεγαλύτερος φόβος των κατοίκων είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε. Με ένα σπίτι γκρεμισμένο που έχει πάρει κλίση προς την κήτη του ποταμού και σε περίπτωση που καταρρεύσει, τότε θα μπλοκάρει τη ροή του νερού, με συνέπεια να πλημμυρίσει και πάλι το χωριό. Οι κάτοικοι στο νότιο Πήλιο θωρακίζονται και πάλι, καθώς οι μνήμες από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ από την περιοχή είναι νοπές. Μην μπει το νερό μέσα κλπ. Απότομα. Θα περάσει, αλλά θα περάσει πολύ πιο. Άμα να πάει πιο πάνω, αν φτάσει εκείνο το σημείο, είμαστε καταδικασμένοι πάλι. Από την κατολίσθηση στο Καστράκι μετεώρων, βράχοι, κορμί δέντρων και φερτά υλικά έπεσαν πάνω στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Την προηγούμενη φορά που είχαμε τις βροχές τις πολλές, είχαμε πάλι κατολιστήσεις. Ευτυχώς σταμάτησαν πίσω από την εκκλησία. Δεν είχαμε συνέχεια. Χθες το βράδυ έγινε πάλι το ίδιο πράγμα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία της περιφέρειας για την ανακατασκευή των αναχωμάτων που έσπασαν στα ποτάμια του Θεσσαλικού κάμπου. Εδώ είναι ένα από τα αναχώματα που είχε σπάσει ανάμεσα στη Φαρκαδόνα και το Κεραμίδι. Κλείστηκε πρόχειρα, όπως μπορείτε να δείτε, προκειμένου να προλάβουν το νέο κύμα κακοκαιρίας. Τα σπίτια όλα τα έχουν εγκαταλείψει. Όλα, δεν υπάρχει κάτοικος εδώ. Μόνο βγάλαμε αυτά που βλέπετε εδώ. Ναι. Και περιμένουμε το Δήμο να μας τα πάρει, γιατί εάν ξαναβγάλει πάλι νερό, θα πάνε πάλι όλα μέσα στα σπίτια μας. Σε επιφυλακή είναι οι αρχές και στη Φθιώτιδα, ενώ μετά τις φρικτές εικόνες των χιλιάδων νεκρών ζώων στη Θεσσαλία, έντονη είναι η ανησυχία των κτηνοτρόφων της περιοχής. Άμα έρθει η μέρα εδώ, θα μας τα πνίξει. Αναδιαστήματα η βροχόπτωση είναι έντονη εδώ στη Μακρακόμη. Με τη στάθμη του σπερχίου να έχει ανέβει. Προς το παρόν όμως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πυροσβεστική, αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα για την πορεία της κακοκαιρίας.